Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστης αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε, τα ασθενεία ημών ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνεύμα των δικαίων δεν τελειωμένων, τα στίχας των δούλων σου σώτεραν άπαυσον φυλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύση σου, Κύριε, όπου πάντες οι αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σε θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήν ασλήσας των πεπαιδημένων, Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε. Και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέκα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Χριστοδούλου, Παναγιώτη, Έκτορας Ισάκ, Σολομού και Κωνσταντίνου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα, εκούσιονται και ακούσιον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξτας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστώ το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και Παϊσαρχός, ο των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας και η ζωήν των κόσμων σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και συγχώρησον τα ψυχά των κηγημένων δούλων σου, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων ηρωικός και πεσόντων ευκλαιός, εν της του γένους η μοναχός υπάλλεται και πεσχά των πατέραν και αδελφών ημών, και τα νύν των θυσιαστέν των αδελφών ημών Χριστοδούλου Παναγιώτου Έκτορα Ισάκ, Σολομού και Κωνσταντίνου. Και τα άξονα αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα την ηλίπη και στεναγός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπο σωζήσετε και ούχα μαρτήσεις, η γαρμόνος εκτός μαρτίας υπάρχεις. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, αγωνισαμένων ηρωικός και πεσόντων ευκλαιός εν της του γένους η μοναγώση, πάλετε και πεσχά των πατέρων και αδελφών ημών,
και τα νυν των θυσιαστέν των αδελφών ημών Χριστοδούλου Παναγιώτου Έκτορα Ισάκ Σολομού και Κωνσταντίνου Χριστέο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο και νεκρόν και ζών του την εξουσία ενέχον ο σατάνας ο βασιλεύς και αναστάσαι και νεκρόν Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες χρησίες Παναχράντου και Παναμού Μεγίας αυτού Μητρός δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίων, θείων αήλων νερών δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, Ταγίου και Δικέτιου Τραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, τα ψυχά πάντων των υπερ τη πίστεω και τη πατρίδο αγωνισαμένων ηρωικό και πεσών των Ευκλεό, εν τη του γένου σου μεναγό υπάλετε και πεσχά των πατέρων και αδελφών ημών, και ετανήν των θυσιαστέν των αδελφών ημών Χριστοντούλου Παναγιώτου Έκτορα, Ισάκ, Σολομού και Κωνσταντίνου, εν σκηνέ δικαίων τάξε, εν κόλπη Αβραάμ, αναπαύσε με τα δικαίων συραριθμίσε. Ημά δε λέει και σώσε ω αγαθό, φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Αιωνία σα η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη. Αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός να τους αναπαύει. Η αιωνία τους πραγματικά να είναι η μνήμη. Ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ. 1996-2024. Μαύρη σελίδα, μελανό στίγμα, αποφράδα ημέρα, χαμένη ευκαιρία, όλα μαζί, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Κανείς πλην ενός της ίδιας της ιστορίας. Αναμφίβολα, 28 χρόνια μετά την κρίση των ημείων, οι πληγές που άνοιξαν εκείνη την τρομερή νύχτα στο σώμα της πατρίδας παραμένουν ακόμα ανοιχτές. Ανοιχτές, ανεπούλωτες, πικρές πληγές, δεδομένου ότι κανένας υπεύθυνος δεν λογοδότησε ποτέ. Μα ποιος τελικά θα είναι εκείνος που θα αποφύγει τη λογοδοσία στην ίδια την ιστορία? Η βασική επιδίωξη της Τουρκίας ήταν και είναι να προκαλέσει θερμό επεισόδιο και μετά να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα να συρθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν ποτέ συμβεί αυτό, η Τουρκία θα έχει πετύχει τον στρατηγικό της στόχο που επιδιώκει εδώ και δεκαετίες. Διότι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων ή και σε ένα διεθνές δικαστήριο η Ελλάδα έχει μόνο να χάσει, διότι δεν διεκδικεί τίποτε ενώ η Τουρκία διεκδικεί τα πάντα. Είναι εθνική ανάγκη και χρέος όλων των πολιτικών δυνάμεων επιτέλους να συνενέσουν και προασπίζοντας το εθνικό συμφέρον να προχωρήσουν στην έμπρακτη στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις. Η κρίση των ημείων ήταν πολύ οδυνηρή αλλά και πολύ ωφέλιμη. Πολύ οδυνηρή γιατί δυστυχώς σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποδείχθηκε ότι η χώρα όταν απαιτήθηκε δεν μπόρεσε. Σαφώς το ποιος,
και γιατί δεν επέτρεψαν στη χώρα να μπορέσει έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δεν ανατρέπουν το τετελεσμένο. Την πραγματικότητα δηλαδή που η κρίση δημιούργησε τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Η διαπίστωση μπορεί για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού να είναι ενοχλητική, προσβλητική, δυσάρεστη ή και μη ανοιχτή, αλλά αυτό δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει να πορευτούμε με αυτή και να αντιμετωπίσουμε τις απαχθείς για τα ελληνικά συμφέροντα συνέπειές της. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο και σε αυτό θα πρέπει να αφοσιωθούμε όλοι. Η κρίση των ημείων ήταν όμως και πολύ ωφέλιμη, γιατί η Τουρκία άνοιξε τα χαρτιά της και επίσημα. Οπότε σε κανέναν στη χώρα μας δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς αντικειμενικούς της σκοπούς και το μέχρι που μπορεί να φτάσει για να τις υλοποιήσει εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία, ολίσθημα ή αδυναμία της ελληνικής πλευράς. Κατά συνέπεια, και αναφερόμαστε στο μέλλον, το «δεν γνώριζα», «δεν ήξερα» και τα λοιπά δεν έχουν καμία αξία και ας το γνωρίζουν εκ των προτέρων αυτοί που μπορεί να τα επικαλεστούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τα όποια παθήματα της κρίσης των ημείων, είναι εύκολα αντιληπτό ότι έχουν γίνει μαθήματα και ότι συστηματικά οικοδομούνται οι επιχειρησιακές δυνατότητες, ώστε σε οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση ή απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένου, η αντίδραση να είναι άμεση και αποφασιστική, με δυνάμεις που μπορούν να επιτύχουν καθοριστικό πλεονέκτημα σε τόπο και χρόνο. Και όλα αυτά παράλληλα με την προσπάθεια να μην πέσουμε θύματα της στρατιωτικής λογικής των ημείων, αφού η επόμενη κρίση θα είναι διαφορετική σε επιμέρους στοιχεία ή ακόμα και σε κάθε άλλη της διάσταση. Το ευχαριστώ στους Αμερικάνους ήταν η απόδειξη μιας αναγκαστικής προδοτικής τάσης, αναμενόμενη της έλλειψης κύρους και σθένους, εκείνων που διαχειρίστηκαν την κρίση στα πολιτικά κλιμάκια και ήταν εκείνο το ευχαριστώ που έβαλε την κυβερνητική ταφόπλακα στους τρεις αξιωματικούς που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε ανασύρει τις ορούς τους. Γόνις, κλείνατε. Και ας αναλογιστούμε τι είναι η πατρίδα, τι είναι η σημαία, τι είναι το έθνος των Ελλήνων που γι' αυτά έχασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους. Ας γυρίσουμε επιτέλους την πλάτη με απέχθεια προς όλους αυτούς που την πατρίδα τη βλέπουν σαν ευκαιρία πλουτισμού, προς όλους αυτούς που τη σημαία αποκαλούν πανί, προς όλους εκείνους που τον τίτλο του Έλληνα απαξιώνουν και ας πορευθούμε με υπερηφάνεια, αρετή και τόλμη. Αθάνατοι ήρωές μας, εδώ στην πατρίδα του Ιπποκράτη, λίγα μίλια από τον τόπο της θυσίας σας, κλείνουμε βλαβικά το γόνι και υποσχόμαστε ότι η δική σας θυσία, όπως και το πάνθεο των ηρώων μας, αποτελούν τον μόνο δρόμο επιλογής και συνέχειας για να έχουμε πατρίδα ελεύθερη και δοξασμένη. Ας ακουστεί με μία φωνή, ως εκεί που αναπαύονται τα παλικάρια μας, «Ζήτω Καραθανάσης! Ζήτω! Ζήτω Βλαχάκος! Ζήτω! Ζήτω Γυαλοψός! Ζήτω! Αιωνία του Σιμνήμη! Ζήτω η μάνα μας Ελλάδα! Ζήτω! Αθάνατη! Αθάνατη! Ζήτω από την... του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιάς μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο λευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο λευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο λευθεριά. Αθάνατη! Αθάνατη!